Χώρα εν καμίνο, κατά κυριολεξία κυρίες και κύριοι, αγορά εν καμίνο, Ελλάδα εν καμίνο. Περνάμε στο Ευρώπη, δεύτερο μέρος, Ευρώπη εν καμίνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη δήλωση της ημέρας. Την έκανε ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του ΕΔΕΑ και κατά τα άλλα για πολλές δεκαετίες ασκών την πολιτική ορθότητα σε όλα τα επίπεδα, όπως όλοι μας, τρομάρα μας. Έσπασε λοιπόν τη σιωπή αυτή και ακούστε τι είπε όταν τον ρώτησαν πώς εξηγεί την ψήφο υπέρ του Brexit. Τι είπε ασκώντας κριτική στην γερμανική πολιτική στην Ευρώπη. Ιδού. Επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια έτσι πολεμική διάθεση τις τελευταίες ώρες και ημέρες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία, εδώ βλέπετε τα πράγματα κάνουν τον κύκλο τους πολύ γρήγορα. Πριν ένα χρόνο ήμασταν εμείς σε αυτή τη θέση. Και βεβαίως είναι σαφές ότι δεν μπορούσαμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια έξοδο. Δεν έχουμε το παραγωγικό δυναμικό. Δεν έχουμε τις οικονομικές βάσεις για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτό που απεφάσισε ξεκάθαρα ο αγγλικός λαός. Και εδώ βλέπουμε μια στάση, θα μου επιτρέψετε, είναι ίσως λίγο πεζό, αλλά μια παροιμία την οποία λένε και στο χωριό μου για τη στάση γενικότερα της Γερμανίας σήμερα είναι μαγιά, κλανιά και κόλο φιλιστρίνη. Με συγχωρείτε, το είπα, θα είναι αρκετά πεζό, αλλά ακριβώς αυτό είναι που εκπέμπει σήμερα η γερμανική Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούν οι πάντες ότι πρέπει να αλλάξει ρότα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτές τις αιμονές. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτά είπε λοιπόν σήμερα το μεσημέρι Γιάννης Τζούνος, Χρήστος Κούτρας. Διαφωνώ ριζικά με αυτό που λέει ο κύριος. Πώς. Διαφωνώ ριζικά. Η Αγγλία, το πολιτικό της προσωπικό κυρίως, ο κύριος Κάμερον ιδιαιτέρως, η χώρα του ρασιονισμού, αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων, χειρότερος από τον Τσίπρα, της μικρής ψωροκόστενας. Ναι, γιατί ο Τσίπρας έκανε την τούμπα. Πανίβλαξ, θα δεν πήρε το όχι 62% και το έκανε ναι. Βλάκας τελευταία στιγμή. Βλάκας με πατέντα. Το θεωρώ, έτσι πιστεύω εγώ. Δεύτερον, ο Φάρατζ χειρότερος του κυρίου Καμένου και η Αγγλία που θέλει να κάνει την κολοτούμπα τώρα, μάλλον χειρότερη από την Ελλάδα. Δεν σκοτώσαμε κανένα βουλευτή στο δημοψήφισμα, δεν βγάλαμε μαχαίρια και δεν φτάσαμε σε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο. Και το, και το χειρότερο από όλα. Το χειρότερο από όλα, ποιο είναι, ότι η Αγγλία δεν είχε κανένα πρόβλημα να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε όλα τα πλεονεκτήματα, έχει όλα τα πλεονεκτήματα και ελάχιστα μειονεκτήματα. Τα λεφτά που έχει πάρει η Ουαλία, αγαπητέ, γιατί, πάνω τα χρήματα. Δημήτρη μου, γιατί 17 εκατομμύρια Άγγλοι προερχόμενοι από την περιφέρεια. Ναι. Προερχόμενοι από το χώρο των συνταξιούχων. Από την βρετανική εργατική τάξη. Γιατί πήγαν στην Αγγλία. Έχεις μείνει στην Αγγλία. Πολύ λίγο. Εγώ έχω μείνει, περισσότερο στην Αγγλία. Λοιπόν, μήπως η ομάδα Σόιμπλε έχει αποθυμένα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ακόμα και τώρα, πλην τη νέα γενιά, από την φαντασιοπληξία και την ουτοπία και τα φαντάσματα των πέντε θαλασσών και του ήλιου που δεν δει ποτέ. Γι' αυτό για την Ευρώπη το πιστεύουν λένε, αυτό. The το λένε The Continent. The Continent. Ενώ ο Σόιμπλε ως Μέτερνιχ. Λοιπόν, οι Άγγλοι πάντα είχαν αυτό. Ο Σόιμπλε ως Μέτερνιχ είναι. Θα μιλήσω για το Σόιμπλε μετά. Ναι. Διαφωνώ με αυτό. Ναι, αλλά διαφωνώ και με αυτό. Λοιπόν, αποδείχθηκε η Αγγλία κατώτερη των περιστάσεων. Και τελικά να πάρουμε μια ανάσα στους Έλληνες. Δηλαδή, σκέψου μια Αγγλία με τόση μεγάλη οικονομική δύναμη να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο, τον παραλογισμό, τον ζουλομανδία. Τι λέει ο πρόεδρος των Ενελάδη αποφύτων του London School of Economics. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε. Σας έχω φέρει στο κάσι με πολλαπλούς ρόλους. Να τελειώσω ο Δανίκας για να μας διαβάσει. Ναι, Δανίκα, παρακαλώ. Τώρα προσπαθούν να βρουν τρόπους εξόδου. Αν και ο Δανίκας δεν τελειώνει ποτέ, τον θέλουμε να μιλάει. Όχι, προσπαθούν να βρουν τρόπους εξόδου. Ναι. Να κάνουν την κολοτούμπα. Αυτό είναι προφανές. Και επινοούν διάφορα σενάρια. Εκλογές τον Οκτώβριο, όπου τα κόμματα τα δύο μεγάλα θέλουν. Είδατε και το άρθρο του Μπόρις Τζόνσον που μιλάει για μια ειδική σχέση. Για μια ειδική σχέση. Στο επίπεδο του εμπορίου κτλ. Ο Φάρατζ λέει για διάφορες φάσεις που θα περάσουν. Ναι. Και πολύ καλά κάνουν οι Ευρωπαίοι και του λένε, κύριε, τώρα ελάτε. Φύγετε. Ποιοι Ευρωπαίοι, το κογκλάβιο. Το κογκλάβιο αυτό. Το κογκλάβιο, ναι. Πρέπει να καταλάβουμε. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι η μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης και είναι η Γερμανία. Δυστυχώς, και ότι η μικρή Ελλάδα υπερασπίζεστε μια Ευρώπη. Υπερασπίζουμε την Ευρώπη του ιερατείου και των ελίτ. Ναι, με αυτήν όμως την Ευρώπη ζούμε εμείς σήμερα. Ναι, εντάξει, με τα δανεικά τα δικά της, κύριε. Όχι, μα και καλά, εντάξει. Γιατί αν έχουμε τη μαγιά. Στην ίδια λογική. Λεπτό, αν έχουμε τη μαγιά, αγαπητέ μου, να σηκωθούμε να φύγουμε και να ζήσουμε. Θα ξυλωθεί το πουλόβερ αυτή τη Ευρώπη. Όχι να παρακαλάμε και να διανεύουμε τα λεφτά των άλλων. Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Γιατί. Όπως έλεγε ο Χαρίλαος Λοράκης. Η Γερμανία είχε. Πολλά κόμματα. Είχε ζημιά η Γερμανία από τη δανεικότητα. Ή θα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή θα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με του όρου που σου θέτουν οι δανειστές σου, ήσυχο και φύγε. Α, μάλιστα. Φύσικο και φύγε. Ναι, αλλά
Όταν τα πράγματα λειτουργούν έτσι, θεωρώ ότι κατά αυτόν τον τρόπο ρίχνουμε νερό στο μήλο των ακραίων λαϊκιστικών κινημάτων της αριστεράς, της άκρας αριστεράς και της άκρας δεξιάς. Αυστρία, Ολλανδία. Θα τα δούμε αυτά. Έρχομαι σε εσάς. Κύριε Δανίκα, ξεκινάω, μιλάω. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, επειδή ο κ. Μιχάλης είναι ο πρόεδρος μου στο ΕΒΕΑ, με τον οποίο έχω την τιμή να συνεργάζομαι επί 19 χρόνια. Είναι η δήλωση που έχει σπάσει τηλέφωνα σήμερα. Σήμερα έχει γίνει χαμός μετά τη δήλωση Μίχαλου. Κοιτάξτε, ο Μίχαλος είναι χαμός άνθρωπος, έχει γίνει. Ο Μίχαλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιχειρηματίας και εκπροσωπεί χιλιάδες επιχειρήσεις. Άρα μιλάει πολλές φορές ελεύθερα και είναι και ειλικρινής. Λοιπόν, από τη δήλωσή του εγώ εξάγω δύο συμπεράσματα. Πρώτον, ότι έγινε Το ότι παραβιάζει το σύνηθες κομιλφό. Εμείς ξέρετε στην Αρκαδία, στα Κατσικοχώρια, ομιλούμε την Γαλλική. Στα μέρη προς Μεσσηνία, δηλαδή στα σύνορα είμαστε εμείς. Λοιπόν, ομιλούμε την Γαλλική. Έτσι. Λοιπόν, παραβιάζει το κομιλφό. Παραβιάζει να δούμε το savoir-faire. Σας ξένησε εσάς η αργό που χρησιμοποίησε. Θέλω να δω την ουσία. Την ουσία, μπράβο, έτσι. Ο κ. Μίχαλος στην ουσία είπε δύο πράγματα. Το ένα είπε ότι η Μεγάλη Βρετανία διενήργησε ένα δημοκρατικό το δημοψήφισμα. Το οποίο και πρέπει να σεβαστούμε απολύτως. Ένας κυρίαρχος λαός, ο οποίος αποφάσισε κάτι γι' αυτό, ένα πολύ σημαντικό θέμα για αυτόν. Και το δεύτερο το οποίο είπε είναι ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο αφενός και μια ψυχραιμία αφετέρου. Δεν χρειάζονται σπασμωδικές και νευρικές κινήσεις. Εγώ αυτά εκλαμβάνω τη δήλωση του κ. Μίχαλη. Πρέπει να αλλάξει η γερμανική πολιτική. Επειδή η οποία προσδιορίζει την πολιτική της Ευρώπης. Πρέπει να τροποποιηθεί η γερμανική πολιτική. Πρέπει το Βερολίνο να αντιληφθεί ότι ναι μεν το αγγλικό μήνυμα δεν έχει σχέση με τη λιτότητα τύπου Γερμανίας, διότι η Αγγλία έχει τη λίρα, δεν ήταν στην Ευρωζώνη, είχε λιτότητα εσωτερικού τύπου, αλλά ότι μπαίνουν στη σημερινή Ευρώπη ζητήματα θεμελιώδη, που είτε θέλει το Βερολίνο, είτε δεν θέλει, τα ζητήματα αυτά μπαίνουν. Πρέπει λοιπόν να ξαναδεί το σήμερα και το αύριο της Ευρώπης, να δει το σχεδιασμό, να δει τη συνολική ατμόσφαιρα, να δει αυτό που ονόμασε ο Μητσοτάκης ένα άλλο αφήγημα. Ένα άλλο πολιτικό και ευρωπαϊκό, διεθνικό αφήγημα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, ακούστε. Οι σπουδές μου στο μεταπτυχιακό μου ήταν σε ευρωπαϊκές σπουδές στο London School of Economics. Από το 1991 που σπούδασα ευρωπαϊκές σπουδές μέχρι σήμερα, υπάρχει κυρίαρχο το θέμα της σχέσης της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρώπη. Γεγονός. Η Βρετανία όντως και σαν ψυχολογία. Ακόμα και οι μπρίζους είναι διαφορετικές, ακόμα και το πώς μετράνε την πύρα είναι διαφορετικό. Έχουν μια διαφορετική ψυχολογία. Δεν την καταδικάζω την ψυχολογία αυτή. Αλλά δεν σταθήκα ποτέ Ευρωπαίοι ψυχείτε και σώματι. Γι' αυτό και ο Ντεγκόλ, αν θέλετε, δεν τους άφησε να μπουν. Σωστό. Και μπήκαν τελικά το 1971. Πολύ σωστό. Οι αρχές, είπατε μια πολύ σωστή κουβέντα. Οι αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ιδρύθηκε το 1957, 25 Μαρτίου μάλιστα του 1957, ως εξέλιξη της ευρωπαϊκής κοινότητας άνθρακα και χάλιβα. Έτσι. Είχε δημιουργηθεί τότε για να ελέγξει τη Γερμανία να μην προκαλέσει πάλι ένα νέο πόλεμο. Οι αρχές αυτές ήθελαν τους λαούς Ευρώπης να έρθουν κοντά. Όχι τα κράτη. Οι λαοί να έρθουν κοντά. Έτσι. Η Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου, έχει συντελέσει μια μεγάλη αποτυχία. Ποια είναι αυτή? Δεν έκανε τους Ευρωπαίους πολίτες να αισθανθούν Ευρωπαίοι πολίτες. Και αυτό έχει διάφορες πηγές. Υπάρχει μια γραφειοκρατία τεράστια, η οποία από μόνη της σε αποξενώνει. Και δεν υπάρχει ένα αφήγημα, και έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Μητσοτάκης αυτό, δεν υπήρξε ένα αφήγημα το οποίο να φέρει κοντά τους λαούς και στην ανάπτυξή τους και στην ψυχοσύνθεσή τους, ώστε να προχωρήσουν μαζί σαν μια ενωμένη Ευρώπη. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε, ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια τελείως διαφορετική ευρωπαϊκή ατζέντα. Το ότι η Μεγάλη Βρετανία θα αποκτήσει μια ειδική σχέση, απαντώ ότι έχει ήδη μια ειδική σχέση. Η Μεγάλη Βρετανία ήθελε πάντα μια κοινή αγορά και τίποτε παραπάνω. Και γι' αυτό μπήκε σε μια πολιτική εξαιρέσεων. Νομίζω στη δεκαετία του 80 ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος έβαλε συνέχεια αστερίσκους όσον αφορά το τι θα έκανε η Ελλάδα στην τότε ΕΟΚ. Αλλά τότε συνέχεια. Όμως έβγαινε ο Παπανδρέου και δανειζότανε με καλά επιτόκια και σκόρπαγε λεφτά. Ναι. Σκόρπαγε πολύ ασφαλή. Σκόρπαγε λεφτά. Διπλασιασμό συντάξεων κλπ. Τα πληρώνουμε νομίζω τώρα. Πληρώνουμε τώρα τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να αποκτήσουμε ένα διαφορετικό αφήγημα και να πάμε σε μια Ευρώπη μεγαλύτερη πολιτική ολοκλήρωση. Η Ευρώπη ποτέ δεν είχε εξωτερική πρέπει πολιτική. Πρέπει οι Γερμανοί να πάρουν το μήνυμα. Ο Μίχαλος είχε δίκιο. Ο Μίχαλος με την εξωσυμβατική αργό του είχε δίκιο σήμερα ή είχε άδικο, κύριε Γενικά Γραμματέα. Ο Μίχαλος έχει δίκιο.
ότι πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία και όχι νευρικότητες αντιδράσεις Ευρώπης, όχι μόνο Γερμανίας. Γιατί η Γερμανία το είπε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο Γερμανία. Η Γερμανία έχει κυριαρχήσει λόγω της οικονομικής της δύναμης. Αλλά πρέπει και εμείς να συνειδητοποιήσουμε και γι' αυτό να αναλάβουμε την πολιτική πρωτοβουλία, αν θέλετε. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι μόνο οικονομία, είναι και πολιτική πρωτοβουλία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πριν απ' όλα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι με την πολιτική μας πρωτοβουλία πρέπει να μετεξελίξουμε την Ευρώπη σε κάτι πολύ πιο ελκυστικό στους πολίτες της. Κύριε Δανίκα, διαφωνείτε σε αυτό. Για πείτε τον ένα. Κύριε Δανίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο κύριος επιχειρηματίας, ο κύριος Σοφιανός, ενώ είναι επιχειρηματίας, τη μία στιγμή μιλάει για τις επιχειρήσεις και τη δύναμη της οικονομίας και όταν έχετε στην ιστορία με τη Γερμανία, κάνει στροφή 180 μερών και μιλάει για την πολιτική. Τι από τα δύο θέλουμε, κύριε Σοφιανέ? Ζούμε σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης. Ποιο είναι το δίλημα που βάζετε? Ποια εποχή ζούμε σήμερα, στην παγκοσμιοποίηση? Το θέλαμε αυτό, το χειροκροτήσαμε, το θέλαμε. Το χειροκροτήσαμε. Μας προέκυψε. Στην παγκοσμιοποίηση, λοιπόν, ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, αδυσόπιτος. Τι εννοούμε να αλλάξει πολιτική το Βερολίνο, δηλαδή να δουλεύει το Βερολίνο, να παράγει το Βερολίνο και να μοιράζει λεφτά στους άλλους? Όχι βέβαια. Το περίπου εννοούμε. Όχι βέβαια. Τι εννοεί ο κύριος Μίχαλος? Όχι βέβαια. Τι εννοεί ο κύριος? Όχι επιστροφή στον παλιό μας εαυτό. Ας κοιτάξει λοιπόν ο κύριος Μίχαλος. Όχι βέβαια. Ας κοιτάξει λοιπόν ο κύριος Μίχαλος και οι κυβερνήσεις του τόπου, κυρίως η κυβέρνηση, ο κύριος Μίχαλος, να αναπτύξουν την παραγωγή του τόπου, το πρωτογενή τομέα και το δευτερογενή, κυρίως και τον δευτερογενή. Ας κοιτάξουμε τις εξαγωγές. Ας φτιάξουν, μπράβο. Ας φτιάξουν οι κυβερνήσεις το φορολογικό σύστημα, το εισπρακτικό σύστημα. Ας κοιτάξει ο κύριος Μίχαλος τους συναδέλφους του που φοροδιαφεύγουν τους μικρομεσαίους ασυστόλως. 20 δισεκατομμύρια ετησίως περισσότερη φοροδιαφυγή από το μέσο όρο της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι σημαίνει και η Παναγιωτόπουλο αυτή. Τα μισά χρήματα να μπορούσε να είχε πιάσει το κράτος, η κρατική μηχανή, αυτή η σκουριασμένη, άθλια μηχανή, δεν θα είχαμε πρόβλημα με κανένα μνημόνιο. 20 δις ετησίως παραπάνω. Ξέρετε ποιο είναι ο μέσο όρο του αφορολόγητου στην Ευρωπαϊκή Ένωση? 7 στους 100 πολίτες. 7 στους 100 πολίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν εισόδημα και δεν είναι κάτω από το φορολόγητο. Πώς είναι στην Ελλάδα? 55%. 55 στους 100. Δηλαδή 45 πληρώνουν τους 55. Εάν δεν σταματήσουν λοιπόν αυτές οι παραμορφώσεις, που δεν βλέπω κανέναν κυβερνήτη να μιλάει γι' αυτό, καμία κυβέρνηση. Όλοι μιλάνε. Μιλάνε, δεν κάνανε τίποτα. Να πούμε, δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Και τώρα δεν κάνουν. Αυτό δεν μιλήσαμε με το πλαστικό χρήμα, με το περιουσιολόγιο. Ας αφήσουμε το Βερολίνο και ας φτιάξουμε λίγο εμείς τη δική μας την πραγματικότητα και οι επιχειρηματίες και οι κυβερνήσεις. Και να τελειώνω. Νομίζω ότι ο μεγάλος συνασπισμός. Αλλά βλέπετε τι γίνεται τώρα. Αν ο κύριος Μητσοτάκης ήταν δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, πολύ πιο κάτω, θα ήθελε ίσως ενδεχομένως την απλή αναλογική. Έτσι δεν είναι? Τώρα που τον Τσίπρα, ο Τσίπρας μιλούσε για απλή αναλογική. Πρώτος με διαφορά τώρα. Τώρα είναι πρώτος με διαφορά. Ποτέ ο κύριος Μητσοτάκης ο Τσίπρας παλιότερα μιλούσε για απλή αναλογική. Την εγκατέλειψε. Μπροστά, κύριε Γιώργα, μπροστά. Η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν μιλούσε. Συναντώμεθα όλοι στον αέρα. Να μας βλέπει ο κόσμος. Στον οποίο απευθυνόμεθα. Η παράταξή μας ποτέ δεν μίλησε για απλή αναλογική. Είναι κόμμα το οποίο εμπιστεύεται η ελληνική κοινωνία και είναι το κόμμα το οποίο θα φέρει τη χώρα μας πολύ σύντομα από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Αμήν. Ένα ποίημα. Πάντως, κύριε Γιώργιακα, επειδή στενοχώρησα πολύ τώρα την κυβέρνηση και τον κύριο Παπαδόπουλο ψύχρεμο κατά τα άλλα, να στενοχωρήσω και λίγο εσάς. Να απαντήσω λίγο στον κύριο Δανίκα. Αμέσως. Η συλλογιστική αυτή που λέει, την άκουσα και που την υπηρετήσατε με συνέπεια, ότι η κυβέρνηση κάθε μέρα που μένει στην εξουσία καταστρέφει τη χώρα περισσότερο. Και εγώ το πιστεύω ως δικηγόρος, επαγγελματίας και δημοσιογράφος που καλούμε να πληρώσω απίστευτα μεγέθη φορολογικά φέτος και τα λοιπά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Του χρόνου θα δείτε τι θα πληρώσετε. Το χρόνο ακόμη περισσότερο αν μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά ξέρετε που καταλήγει αυτή η λογική σας. Καταλήγει στην ανάγκη να βγείτε και να κηρύξετε έναν πολιτικό ανένδοτο τύπου Γεωργίου Παπανδρέου, όχι την απομίμηση, μιλάω για τον αυθεντικό Γεώργιο Παπανδρέου, να κηρύξετε λοιπόν ένα πολιτικό ανένδοτο και με δημοκρατικά θεμητά μέσα να καλέσετε τον κόσμο να βγει στο δρόμο για να συντελέσετε έτσι αποτελεσματικά άμεσα ως πολιτικός καταλήτης καθοριστικός στην πτώση, στην πολιτική ανατροπή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, να κάθεστε, να ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που ψηφίζει. Να οδηγεί τη μεσαία τάξη σε συντριβή, σε οικονομικό και κοινωνικό θάνατο. Και να μαζεύονται στο Σύνταγμα 4.500 άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν, αυτό νομίζω είναι διακομόδηση του αγώνα
για την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι διακομόδηση του πολιτικού αγώνα. Μα αυτή είναι η πραγματική. Δηλαδή, εσείς λέτε, συγκεκριμένη... αφήστε να οριμάσει, να σαπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στιγμή θα πέσει να έρθουμε εμείς. Μα θα υπάρχει Ελλάδα τότε, σύμφωνα με τη λογική σας. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τη λογική σας. Η λογική δικιά μας, καταρχήν ξέρετε, ότι είμαστε μια σοβαρή παράταξη η οποία δεν ταυτίζεται με τους δρόμους και με τα μονοπάτια. Η παράταξή μας είναι αυτό. Είναι δημοκρατία, είναι δημοκρατία και πλατείες. Παρ' όλα αυτά όμως αντιλαμβάνεστε ότι η παράταξή μας είναι αυτή που θα εμφυσίσει και στην κοινωνία και στον κόσμο. Εδώ μαζεύτηκαν οι παραιτηθείτες στο Σύνταγμα. Η Νέα Δημοκρατία έφαγε τη λέζα όλοι, όπως λένε στην πατρίδα μου και στο χωριό μου. Και δεν σήκωσε ένα τηλέφωνο να κάνει κινητοποίηση να μαζέψει 30.000 κόσμο. Εδέχθη τον ψόγο η Νέα Δημοκρατία, την πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ γενές 14. Ότι είναι πίσω από τις κινητοποιήσεις και μα κρύβεται και τα λοιπά. Πίσω από τις και όταν... Μα δεν ήταν πίσω, το λέω και εγώ δημόσια. Ναι, λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να παίρνει τη λέζα στην πολιτική, όπως λέμε στα χωριά μας, και να μην κάνει τίποτα για να είσαι αποτελεσματικό στην πράξη. Διαλέξτε λοιπόν, ή είναι επικίνδυνοι και καταστρέφουν τη χώρα και πρέπει να φύγουν άμεσα. Αυτό σημαίνει κινητοποιήσεις τύπου Γεωργίου Παπανδρέου της Ενώσεως Κέντρου και ενώ του αυθεντικού, όχι του προϊόντος, του μετέπειτα. Ναι. Ή θα πρέπει να αποφασίσετε κάτι άλλο. Ένα μεγάλο συνασπισμό, μια συνεργασία διαφορετική, αυτό που είπε ο κύριος Δανίκας. Πάντως, όταν είναι η ανάλυση αυτή, πρέπει τα μέσα του πολιτικού αγώνα να είναι αυτά. Δεν μπορεί να είναι η ανάλυση Α και τα μέσα του πολιτικού αγώνα Ω. Πρέπει να υπάρχει συνάφεια, αιτιώδη συνάφεια, κύριε Γιώργο. Πολύ σωστή η τοποθέτησή σας. Παρ' όλα αυτά, όμως, χρειάζεται. Σωστή με ένα λαμάτι. Σοβα... Δεν είναι μάτι. Χρειάζεται υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Οποιαδήποτε κίνηση και αν γίνει. Φανταστείτε σε να βγει η Νέα Δημοκρατία τώρα στους δρόμους, να κλείσει τα λιμάνια, να κλείσει. Όχι, μέσα σε μια περίοδο. Να καλέσει τον κόσμο στις πλατείες. Μέσα σε μια περίοδο θα πέσει η κυβέρνηση. Αν κατεβούν 500.000 κόσμο στα πεζοδρόμια αυτή τη στιγμή, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν φεύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν φεύγει, λέτε. Δεν φεύγει. Είναι σκληρή κυβέρνηση με την έννοια ότι δεν θα πω εγώ ότι του αρέσει η εξουσία. Αυτό που κάνουν. Θεωρούν ότι το κάνουν, το θεωρούν ότι το κάνουν καλά και δεν πρόκειται να φύγουν. Φροηδιστής ο κύριος Δανίκας. Εάν όντως η κατακραυγή της κοινωνίας, η οποία θα έρθει πολύ σύντομα, γιατί του χρόνου τέτοιο καιρό, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν θα έχετε κι εσείς να πληρώσετε ασφαλιστικές φορολογικές εισφορές, γιατί η φτωχοποίηση 28% θα είναι πραγματικά τιμωρία, ολοκληρωτική τιμωρία. Και κανένας Έλληνας δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Μάλιστα. Ένα σχόλιο θα ήθελα να πω. Θα κλείσω με τον κύριο Παπαδόπουλο. Αυτά που ανέφερε ο κύριος Δανίκας για τη φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων, αλλά και για τις χαμηλότερες φορολογικές συντελεστές που χρειάζεται να έχουμε, αυτές είναι οι πάγιες θέσεις του ΕΒΑ προς την κυβέρνηση. Να υπενθυμίσω ότι τα επιμελητήρια είναι συμβουλευτικά όργανα προς την κυβέρνηση και όχι εκτελεστικά. Άρα η φράση σας, ο κύριος Μίχαλος, να κοιτάξει να βάλει τα του οίκο του σε μια τάξη προκειμένου να μην φοροδιαφεύγουν τα μέλη του, δεν εκτελεί ο κύριος Μίχαλος ή το επιμελητήριο κάποια κυβερνητική πολιτική. Συμβουλεύει την κυβέρνηση και συμβουλεύει την κυβέρνηση ακριβώς με αυτά που αναφέρατε. Δηλαδή, κοιτάξτε κύριε Φσογιάννη, όταν κάποιος μιλάει στα λόγια εναντίον της φοροδιαφυγής και ο ίδιος φοροδιαφεύγει, δεν μιλάω στον κύριο. Ποιος φοροδιαφεύγει? Δεν λέω για τον κύριο Μιχαλό, λέω γενικά. Ένας επιχειρηματίας, ρε παιδί μου. Από τη μία μεριά μιλάει εναντίον της φοροδιαφυγής. Θέλω να πω αυτή η υποκρισία. Ποιανού? Το να λέμε των διαφόρων θεσμών. Θεσμικός παράγοντας δεν είναι και ο κύριος Μίχαλος. Σε τι υποκρίθηκε? Το δικό σας, πώς λέγεται. Σε τι υποκρίθηκε? Το επιμελητήριό σας. Σε τι υποκρίθηκε? Δεν πρέπει να ασχοληθεί με αυτό. Δεν μου απαντάτε όμως. Μα σε τι υποκρίθηκε? Λέω ότι δεν είναι μόνο τα λόγια και τα έργα. Έχουν σημασία οι πράξεις. Άρα τι πρέπει να γίνει? Οι πράξεις. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Δεν είμαι πολιτικός να σπουδάσω. Σας επαναλαμβάνω, το επιμελητήριο είναι σύμβουλος κυβέρνησης. Δεν είναι εκτελεστικό όργανο. Εντάξει. Αν συγκανοποιεί αυτό. Κλείνουμε, κύριε Παδόπουλε. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα όμως. Μια φράση για να κλείσουμε. Το πρόβλημα της χώρας είναι αυτό. Δεν κυβερνάει το επιμελητήριο, κύριε Δανίκα. Τι να κάνουμε? Αναλάβαμε ένα βαρύ καθήκον. Να ανασυγκροτήσουμε μια χώρα πρικισμένη με μεγάλες δυνατότητες που έφτασε να είναι υπερχρεωμένη. Να θυμίσω μόνο τι δυσθεώρατο εξωτερικό χρέος βρήκε η κυβέρνηση στο 177% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Και αυτή η χώρα να μπορέσει να συμβάλει και στην αλλαγή του τοπίου στην Ευρώπη που θέλουμε να ζήσουμε. Παρακολούθησα, αγαπητοί φίλοι, 200... τη συζήτηση που κάναμε με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Κατάινεν, για το ποια είναι η πρόταση για την οικονομική εμβάθυνση της Ευρώπης, πώς θα πάμε σε ένα άλλο τοπίο. Και οι προκλήσεις που έχουμε για την άλλη Ευρώπη, του διαφωτισμού, των δικαιωμάτων, της ποιότητας ζωής, είναι μπροστά μας. Αυτή όμως
Χρειάζεται άρση του ιερατείου. Αρκεί να επιβιώσουμε. Άρση του ιερατείου. Αν συνεχίσει να είναι γερμανοκρατούμενη με τις ιδέες οι οποίες έχουν κυριαρχήσει περί μονόπλευρης λιτότητας, δεν έχει μέλλον αυτή η Ευρώπη. Αλλά εμείς θέλουμε να ζήσουμε την Ευρώπη με τις αξίες με τις οποίες δημιουργήθηκε. Σαφές. Την Ελλάδα θέλουμε να επιβιώσουμε. Βεβαίως. Σαφές. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αν κάνουμε εφολόγια. Για να επιβιώσουμε, πρέπει να πούμε κάτι πολύ πεζό, λιγότερους φόρους, κύριε. Θα μας κρίνουν. Και πιο αποτελεσματικό κράτος. Θα μας κρίνουν για την ανασυγκρότηση της χώρας μας. Ευχαριστώ και τους τέσσερις. Θέλω να πιστεύω, εγώ το πιστεύω, οι τηλεθεατές μας δεν ξέρω, ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλω να ευχαριστώ και τους τέσσερις. Προσεγγίσατε διαφορετικά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα της επικαιρότητας. Κυρίες και κύριοι, ο Σωτήρης Ξενάκης είναι στο στούντιο και ο Μάικιος Κουρίς ακολουθεί. Και εμείς επαναρχόμαστε όπως κάθε βράδυ στις 9. Αύριο στις 9. Γεια σας.